Αυτό το είδος κίνησης το έχουμε μελετήσει. Το όνομά του είναι απλή αρμονική ταλάντωση. Περιγράφεται με βάση τις εξισώσεις που δίνουν σε κάθε χρονική στιγμή τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κινητού. Η πρώτη και η τελευταία εξίσωση από ό,τι βλέπετε εδώ δεν είναι τελείως ανεξάρτητες, γι' αυτό στο εξής θα αναφερόμαστε μόνο στην εξίσωση που δίνει τη θέση σε κάθε χρονική στιγμή, καθώς και την ταχύτητα σε κάθε χρονική στιγμή. Αν σε αυτές λοιπόν πάμε και βάλουμε όπου τα αυτό 0, έχουμε ότι τη χρονική στιγμή αυτή το σώμα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας όπου η απομάκρυνση είναι 0 και έχει μέγιστη θετική ταχύτητα. Δηλαδή, αν κάποιος μας ρωτήσει αυτές εδώ οι εξισώσεις ισχύουν πάντα, η απάντηση είναι όχι, γιατί σημαντικό ρόλο παίζουν οι λεγόμενες αρχικές συνθήκες. Αυτές εδώ είναι αρχικές συνθήκες. Για πάμε να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Το που μηδενίζει κάποιος το χρονόμετρό του όταν μελετάει ένα φαινόμενο είναι δική του υπόθεση. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να μηδενίσω το ρολόι μου όταν το κινητό περνάει από τη θέση ισορροπίας, αλλά με αρνητική ταχύτητα. Μέγιστη κατά μέτρο, αλλά αρνητική. Ή να μηδενίσω το ρολόι μου όταν είναι σε κάποια από τις ακραίες θέσεις. Για παράδειγμα, στην ακραία θέση όπου η απομάκρυνση είναι θετική, βέβαια η ταχύτητα είναι 0 στις ακραίες θέσεις. Ή ακόμα μπορεί να μηδενίσω το ρολόι μου οποτεδήποτε. Δηλαδή, όταν το σώμα μου περνάει από μια τυχαία θέση, απέχοντας από τη θέση ισορροπίας απόσταση T, έχοντας θετική ταχύτητα ή έχοντας αρνητική ταχύτητα. Θα μου πείτε γιατί να το κάνω αυτό. Δείτε ένα σενάριο. Όταν λοιπόν το σώμα που έχει ταχύτητα U βρίσκεται στη θέση χ ίσον T, για κάποιο μυστηριακό λόγο, διασπάται σε δύο κομμάτια. Το ένα από αυτά συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα U. Και εμείς ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε αυτό, διότι αυτό θα συνεχίσει να κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Για την περίπτωσή μας αυτή, ισχύουν οι εξισώσεις που βλέπουμε εδώ? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι τη χρονική στιγμή τ ίσον 0 το σώμα είναι στη θέση χ ίσον 0 και έχει ταχύτητα ωμέγα πι α. Όχι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Βρίσκουμε ένα γενικότερο ζευγαράκι από εξισώσεις. Παρατηρήστε εδώ ότι στο όρισμα του μητώνου και του συνμητώνου υπάρχει η γωνία φ 0, την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε με βάση τις αρχικές συνθήκες. Βάζοντας λοιπόν όπου τάφεσο με 0, φτιάχνουμε ένα ζευγαράκι από εξισώσεις, τις οποίες μπορούμε και να επιλύσουμε. Για να συνοψίσουμε τι έχουμε δει ως τώρα. Όταν θέλουμε από εδώ και στο εξής να περιγράψουμε και να μελετήσουμε μία απλή αρμονική ταλάντωση, θα χρησιμοποιούμε αυτές τις εξισώσεις. Σε αυτές παρατηρούμε στο όρισμα του ημιτόνου και του συνημιτόνου τη γωνία φ 0. Αυτή προσδιορίζεται με βάση τις αρχικές συνθήκες. Δηλαδή, θα πρέπει να μας έχουν δώσει τη χρονική στιγμή τάφεσο με 0, πού βρίσκεται το κινητό και τι ταχύτητα έχει. Βάζοντας λοιπόν στο αρχικό σετ εξισώσεων όπου τάφτο 0 αυτός ο όρος δεν υπάρχει, ούτε αυτός, και καταλήγουμε σε ένα ζευγάρι τριγωνομετρικών εξισώσεων, από τις οποίες μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γωνία φ 0, η οποία είναι η λεγόμενη αρχική φάση. Αυτά προς το παρόν. Χαιρετώ.